μας. Καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε από την αίθουσα τύπου των γραφείων του Άουσάρτης μαζί με τον κύριο Πόποβιτς, τον πρόεδρο τον κύριο Γιαμουρίδη, τον νομικό σύμβολο τον κύριο Βουσουνίδη, όλους τους δημοσιογράφους. Σας καλωσορίζουμε και περιμένουμε να σας ακούσουμε. Καλησπέρα αγαπητοί. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Μπορεί η παρουσία μου να είναι ψηφιακή και συγγνώμη που δεν είμαι εκεί μαζί σας. Ωστόσο, αισθάνομαι τον ενθουσιασμό και την χαρά όλων όσων βρίσκονται στην αίθουσα και έχουν έρθει για να στηρίξουν τη νέα εποχή του αθλητικού όμιλου Ξάνθη. Η παρουσία σας σήμερα είναι πραγματικά τιμή μας. Η ομάδα μας θα βρεθεί ξανά στην κορυφαία κατηγορία και σας θέλουμε δίπλα μας. Η ομάδα μας διανύει στην καινούργια της εποχή. Μία εποχή διαφορετική από τις άλλες. Μία εποχή που προβλέπει φωτεινή. Με το βλέμμα μας στραμμένο στην κορυφή, βάζουμε γερά θεμέλια, χτίζοντας μία ομάδα δεμένη. Μία ομάδα με κοινό όραμα και στόχους. Οι συνεργάτες μας και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται σκληρά για αυτή την ομάδα με την ιστορική πορεία καθημερινά δίνουν το καλύτερο εαυτό τους για να φτάσουμε ξανά στη θέση που μας αξίζει. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους εσάς που σε αυτό το ταξίδι στέκεστε στο πλευρό μου στηρίζοντας το νέο όραμα της ομάδας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Τάσο Γιαμουρίδη για τη μεγάλη στήριξή του, αλλά και τη συμβολή του στην ομάδα της Ξάνθης. Ο Τάσος είναι ένα πολύτιμος συνεργάτης που με όρεξη και πάθος κατανοεί τις ανάγκες της ομάδας και φροντίζει πάντα για το καλύτερο. Με τη νέα εποχή της Ξάνθης, σας παρουσιάζω τον Τόνι Πόποβιτς, έναν προπονητή παγκόσμιας κλάσης με εξαιρετικό ρεκόρ ως προπονητής. Νικητής του Asian Champions League και νικητής του πρωταθλήματος πολλαπλών πρωταθλημάτων στην Αυστραλία, προπονητής της Ομοσπονδίας της Asian Federation και πολλές φορές προπονητής της χρονιάς στην Αυστραλία, είναι βέβαιος ότι έχω τον τέλειο άνθρωπο για το ταξίδι. Ένα άτομο που έχω παρακολουθήσει, θαυμάσει για τις μέρες του σαν παίκτης και στη συνέχεια στην καριέρα του. Πιστεύω ότι ο Τσάνι θα προσφέρει επιτυχία εντός και εκτός του γηπέδου σε όλους τους στόχους, τους σκοπούς του έργου μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω και προσωπικά στη νέα εποχή του αθλητικού όμιλου Ξάνθης. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας αποτελεί για μένα ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο θέλω να το κερδίσω και θα το κερδίσω. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πάπας, ο κύριος Γιαμουρίδης θα πάρει το λόγο. Συγγνώμη, ο νομικός μας πρόσωπος, ο κύριος Γιαμουρίδης. Καλησπέρα σε όλους, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Συγγνώμη, κάνω ανάγκη στους κύριους του δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Το όνομα μου είναι γνωστό από την έλεγχο εμπλοκή μου στις διαδικασίες της εξαγοράς της Παρεξάντια του κύριου Πιν Πάπα. Συμμετείχα από την πρώτη μέρα που μου και κύριο Γεωργίδη ήμασταν την διαπραγματευτική ομάδα σε όλη αυτή την πορεία η οποία ήταν επίπονη με μεγάλη ταλαιπωρία. Αντιμετωπίσαμε πολλά ζητήματα. Για να μην σας κουράζω όμως, τελικά τον Σεπτέμβριο
επικυρώθηκε αυτή η προσπάθεια και με την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκοσμίου Αθλητισμού. Αυτή ήταν η ιδέα, η βάση, η αρχή που βρεθήκαμε σε αυτό το πάνελ οι παρελθόμενοι. Εφ' εξής, αναλαμβάνω με μεγάλη μου τιμή και ιδιαίτερη τιμή μετά από παρέλαση του αγαπητού φίλου του Σανκάτη και του Δεμονίδη και του κυρίου του Πάπας να έχουμε ένα διπλό ρόλο στην εξαιρετική πορεία της ομάδος σε αυτό το στάδιο. Αναλαμβάνω και θα είμαι ο νομικός παραστάτης της ομάδος Σπέρσαν και ταυτόχρονα αναλαμβάνω την πολύ πολύ ιδιαίτερη τιμητική θέση της συναντικής μου στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΠΑΕ. Θα έχω λοιπόν ένα διπλό ρόλο με την νομική εκπροσώπηση. Επιπλέον θα έχω και την εκπροσώπηση της ομάδος ενώπιον των αθλητικών αρχών και των επιτροπών. Μιας άδικης απόφασης, ευελπιστούμε ως νούπο όταν επανακριθούμε στην Επιτροπή Εφέσεων να αρθεί αυτή η άδικη απόφαση, να αποκατασταθεί η τιμή της ομάδος για την αστεροφημία της. Είναι γνωστό επίσης ότι θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα στις αθλητικές αρχές, στις επιτροπές. Κρίνονται πολλά σε αυτές τις επιτροπές, το γνωρίζετε όλοι σας μέσα από την δραστηριότητά σας την επαγγελματική, πολλές φορές άδεια. Εγώ θα προσπαθήσω από την πλευρά μου, με την όποια εμπειρία μου, με τις γνώσεις μου, με το πάθος το οποίο μου το ενέπνευσε τόσο ο κ. Γεμονίδης όσο και ο κ. Πάπας, γνωρίζοντας απόλυτα και το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν θα περπατήσω, δεν θα βρίσκομαι σε ένα αχαρτογράφητα για μένα. Θα μπορέσω, πιστεύω, να αποτελέσω την ασπίδα και τον δόλο προστασίας της ποδοσφαιρικής ομάδος, ώστε να εξελιχθεί όλο το project, όλο το προθετικό σχέδιο, όλο το όραμα του κ. Πάπας και να υλοποιηθούν οι επιδιώξεις του. Θα προσπαθήσω, θα μείνω δίπλα στην ομάδα, θα είμαι δίπλα, θα προσπαθήσω να εξελίξω το ιστορικό γίγνεσθε της ομάδας αυτής. Δεν είναι μια επαρχιακή ομάδα, είναι σημαντικότατη ιστορία. Εγώ θα ήθελα παρενετικά προς εσάς, όλους τους εκπροσώπους εδώ, από τη θέση σας και τον δημοσιογραφικό σας τόπο, να απομονώσετε κάθε κακόβουλο και αριστερόβουλο μέσω μαζικής επικοινωνίας. Θα ήθελα να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια, είναι σημαντικότατος ο ρόλος σας, ιστορικά. Θα ήθελα να στηρίξετε με τον ίδιο ενθουσιασμό. Δεν θα σας πω περισσότερα, θα δηλώσω δημόσια τις ευχαριστίες μου τόσο στον κύριο Πάπας, όσο και στον κύριο Γεμονίδη, για την μέχρι τώρα εμπιστοσύνη τους για τη συνεργασία μας και την περαιτέρω συνεργασία μας. Είναι πολύ τιμητική στο πρόσωπό μου η επιλογή τους. Εύχομαι να έχουμε υγεία όλοι, παρεμπισκόμενοι. Εύχομαι υγεία στο νέο μας πρόεδρο. Πιστεύω ακράδαντα, είναι πεποίθησή μου απόλυτη και το γνωρίζω προσωπικά, ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό το δύσκολο ρόλο που αναλαμβάνει. Εύχομαι καλωρίζοντας, Πρόεδρε, να έχεις δυνάμεις, αντοχές και υπομονή, να ανταπεξέλθεις και πιστεύω να τα καταφέρεις. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για τον χρόνο σας. Ευχαριστώ, κύριε Χάνη. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι ο Δώσος Γιώργης. Θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον ΑΟΣ, αλλά και για όλους εμάς που αυτούς τους 4 μήνες εργαστήκαμε σκληρά για την ολοκλήρωση της αγοράς της ΠΑΕ Ξάνθης.
θα ήθελα να ευχαριστήσω συνολικά και έναν έναν όλους τους ανθρώπους για την καταπληκτική δουλειά και τη βοήθεια που προσέφεραν και στο διάστημα των διαπραγματεύσεων, αλλά και στο λίγο χρόνο που έχουμε τώρα για την οργάνωση της ομάδας. Είναι μέρα για μένα προσωπικά και ευχαριστώ από πάνω στην καρδιά τον φίλο του Ιφάτας για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει, αλλά και για την ευκαιρία που έχουμε όλοι μας εμείς να δημιουργήσουμε ένα από το σπερφό οργανισμό για τον οποίο όμοιό της δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Η νέα εποχή βασίζεται στο όραμα, στους στόχους και στο πλάνο υλοποίησης. Με τους κατάλληλους ανθρώπους να υλοποιήσουν, με την αγάπη των οπαδών της ομάδας και με την σκληρή δουλειά είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η θέληση αλλά και το όραμα του Πιλ Πάπας έχει εμπνεύσει όλους εμάς στη διοίκηση αλλά και στο αθλητικό τμήμα και μαζί όλοι κοιτάμε μπροστά σε έναν ΑΟΚΣ δυνατό και πρωταγωνιστή. Πολλά καλά πράγματα γίνονται και ακόμα καλύτερα θα γίνουν στα επόμενα χρόνια. Η ομάδα όμως χρειάζεται τους αρχιώτες, όπως και η πόλη χρειάζεται ένα δυνατό ΑΟΣ. Η νέα εποχή του ΑΟΣ και ο σχεδιασμός που γίνεται για το μέλλον είναι μια ευκαιρία ανάπτυξης και για την ίδια την πόλη, η οποία ταυτίζεται με την ομάδα και τις επιτυχίες που θα ακολουθήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το τεχνικό team των Ακαδημιών μας που σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουν ξεκινήσει με μεγάλη επιτυχία τις δραστηριότητες τους και να είναι σίγουροι ότι θα είμαστε δίπλα τους σε ό,τι χρειαστούν. Αυτή είναι το μέλλον μας. Σήμερα είμαστε όλοι εδώ μετά το πέρας της μεταγραφικής περιόδου και έχοντας ολοκληρώσει το ρόστερ της ομάδας να σημαδοδοτήσουμε τη νέα εποχή για τον ΑΟΣ, την ομάδα της Ξάνθης. Ο άνθρωπος, όπως ακούσατε, επιλέχθηκε προσωπικά από τον Πιλ Πάπας για να οδηγήσει όλους αυτούς τους καταπληκτικούς ποδοσφαιριστές που τους ευχαριστούμε που μας εμπιστεύτηκαν και ήρθαν στην ομάδα μας, είναι ο Τόνι Μπόκοβιτς. My friend Tony, welcome. Αυτά από μένα, θα ήθελα να πει δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να καλωσορίσω στην Ξάνθη, στην όμορφη Ξάνθη, τον πρόεδρο, τον κύριο Τάσο Γιαμουρίδη και τον κύριο Σουνίδη, τον νομικό εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε φτάσει σήμερα εδώ. Η συμβολή τους είναι τεράστια. Και από αυτό το βήμα θέλω να σας ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια που κάναμε τους τελευταίους αυτούς μήνες μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Θέλω να καλωσορίσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ, τους εκπροσώπους του τύπου, τον εκπρόσωπο του παρεμάχου του ΑΟΚΣ, τους εκπροσώπους από τους Ξάνθη ΦΑΡΣ, απλούς φιλάθλους, καθώς επίσης και όλους τους φιλάθλους που τους ενδιαφέρει η ομάδα μας, όλους τους φιλάθλους απαταχού που είναι υποστηρικτές του ΑΟΚΣ. Όπως όλοι θα γνωρίζετε περισσότεροι, εκτός από Ξανθιώτης, είμαι και παιδί της ομάδος. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια στην οποία ο πατέρας μου, ο Γιώργος Τσετινής, ήταν παλιός ποδοσφαιριστής από τα ηγετικά στελέχη του ΑΟΚΣ του 1967, μετά τη συνένωση που έκαναν Ορφέας με Νέσκη Δεξάνης. Και μετέπειτα, με προπονητή τον ίδιο, στις φρέσκες τότε ακαδημίες του ΑΟΚΣ, κάναμε τα πρώτα μας ποδοσφαιρικά βήματα, αλλά είχαμε μέσα μας βολιασμένο το μικρόβιο
που δεν είναι πρόσωπο. Μου επιτρέπετε να το πω έτσι. Το φιλάθλου, το υποστηρικτή, το παντού του άγωση. Η αγάπη μου για την ομάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει μεγάλη. Τα χρόνια πέρασαν, το 2010 βρέθηκα ξανά στην ομάδα. Η θητεία μου τότε ήταν μικρότερη, έφυγε από την ομάδα, αλλά δεν έφυγε από μέσα μου η αγάπη αυτή. Αυτός ο λόγος της μεγάλης αγάπης που για την ομάδα, σε συνάντηση με το όραμα του κύριου Πάπας για το νέο ΑΟΣ Άνθης, ήταν οι παράγοντες που με όθησαν να αποδεχτώ χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και με μεγάλη ευκολία αυτή την πρόκληση. Αυτή την πρόκληση της μεγάλης ευθύνης του νέου ξεκινήματος για τη νέα εποχή της ομάδας μας. Το project για την ομάδα μας είναι πραγματικά μεγάλο, από όπου και αν το δει κανείς. Ήρθε πλέον η ώρα να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο, να κάνουμε τον ΑΟΣ ακόμη μεγαλύτερο, να μεγαλώσουμε την ιστορία του και να γεμίσουμε τις τροποθήκες μας με περισσότερα τρόπια. Είναι πραγματικά μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ και σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάπας και τον κύριο Τάσο Γιαμουρίδη για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου, επιλέγοντάς με να αναλάβω αυτήν εδώ τη θέση. Να ξέρετε ότι από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν αυτή τη μεγάλη ευθύνη που έχω απομιστεί να τη φέρω εις πέρας. Έτσι ώστε η επιστροφή του ΑΟΣ στη Super League 1 να είναι απλά ζήτημα χρόνου και όχι μόνο αυτό. Να χτίσουμε τις ακαδημίες μας από την αρχή, να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα γίνει από τις ανταγωνιστικότερες στην Ελλάδα και να την ξανακάνουμε γνωστή, να ξανακάνουμε το όνομα της Ξάνθης γνωστό σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Κλείνοντας και παραχωρώντας το λόγο στον κύριο Πόποβιτς, στον νέο μας προπονητή, θα ήθελα να σου πω πως είμαι πάρα πολύ περήφανος που βρίσκεται εδώ μαζί μας. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που θα συνεργαστώ μαζί του. Είναι ένας προπονητής με πολλές περγαμηνές, με πολλά τρόπια, με πολύ καλή δουλειά που έχει δουλέψει και είναι εδώ κοντά μας για να κατακτήσουμε ό,τι έχουμε βάλει στόχο. Κυρίες και κύριοι, ο λόγος στον κύριο Τόνι Πόποβιτς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. First, it's a great honor for me to be sitting here in this position at Xanthi Football Club. I'd like to thank the owner, Bill Pappas, for giving me this opportunity. And the support of the President Tasso and Alessi as the CEO for this wonderful job that I have. The club has a very proud history. Since 1989, they are always in the first division. Now we have an opportunity, it's a new era where we want to create a new history. We have a very strong ownership group. You have big plans and goals for this football club. Σχέδια και στόχους.
I'm very proud to be part of this. We have a big job ahead. We have a big challenge. But we're excited about what we can build in the short term, medium and long term to create this new history that we want to build here with the fans, here with the city, and here with this very proud football club. We will work extremely hard. We understand there are no guarantees to get promoted. But this is clearly our objective, is to get back to the Super League as soon as possible. It's a brand new team, it's a new ownership, it's a new coaching staff. We're all very excited about what will be possible here with this football club. And I can promise the fans and the people of Xanthi that will work every day to make the dreams of our club and our city possible in the near future. We want everyone to be proud of their team, proud of the football that we play, and we will play our football with a winning mentality every game, every match. Thank you, and I look forward to great times here with that. Difficult, yes, but exciting at the same time. We are not focusing on any negatives on how hard it will be to build a club, build a team to be successful. We are focusing on the positives, on what we can build and what is possible with this football club. That's our focus. Yes, there are challenges, but it's one that we are very happy to take on, and one that we are seeing daily improvements to achieve our goal and our objective. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, καλώς ήρθατε στην Ξάνθη, καλή επιτυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να μας πείτε λίγο τη φιλοσοφία σας. Τι θα βλέπει ο κόσμος από την Ξάνθη, ποια θέλει να είναι η σφραγίδα του Πόποβιτς, το αγωνιστικό στυλ της ομάδας, ποιο θα είναι, τι θα βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. We have a very clear playing style we want to play. We want to play a very high tempo style of football, with a lot of movement, a lot of ball speed. We want to be very aggressive defensively, and we want to control the games. This is our target, and this is the type of players we are trying to recruit that can do this. We also, with the support of the club, we are very conscious on
the type of characters that we have here. You know, we want players that have that winning desire. And I've been very fortunate that the club has brought in some very good experienced players, Greek players, local players that have a real desire to win and to be the best. And we know that the second division is very difficult. We know that we will have many challenges, but we believe with the right mentality, the right characters, and the playing style that we are working on, that we can be successful. Έχουμε ένα καθαρό στυλ στο πώς θέλουμε να παίζουμε. Θέλουμε να παίζουμε με υψηλό τέμπο, να υπάρχει κίνηση, να είμαστε επιθετικοί στην άμυνα και να έχουμε το μέλλον του παιχνιδιού. Με την υποστήριξη του κλαμπ και με τους παίκτες που έχουμε, οι οποίοι είναι πολύ καλοί παίκτες και είναι παιδιά της πόλης, θέλουμε να είναι παίκτες οι οποίοι θέλουμε να κερδίζουν. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο, γνωρίζουμε ότι έχει ρίσκο, αλλά αυτό θα είναι το στυλ μας. Καλησπέρα κύριε Πόποβιτς, καλώς ήρθατε στην Ελλάδα, στην Ξάνθη και εσείς και όλοι οι παρευρισκόμενοι σήμερα εδώ στην συνέντευξη αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσο μεγάλη πρόκληση είναι για εσάς και για την καριέρα σας η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ξάνθης και το χτίσιμο της ομάδας από το μηδέν στην κυριολεξία με όλους τους παίκτες καινούριους για να φτάσετε ξανά στην κορυφή. Yes, as I said earlier, of course it's difficult, but it's also difficult for the owner to come into a new club. It's also difficult for a new president, a new CEO, and everyone that is working very hard for the club. It's a big challenge, but we're all here for the same reason. We're excited about what is possible. We want to create a new era for Ksanthi Football Club. To do that, it's nothing worth fighting for is easy. You know, I didn't come here for an easy job. I understand the challenge and I understand the difficulties, but that's what drives me. I'm very ambitious and I love a challenge. And I'm very lucky that everyone within this club, starting from the owner, has the same focus and same ambition. Everyone is working extremely hard, and day and night everyone is working because there are many challenges every day for a new club. But we know the proud history of this club that it has, and we're all excited by what we could do together and create something special for Ksanthi Football Club moving forward. And I don't want to look at difficulties and problems, we want to focus on what we can achieve. And along the way, of course, there are always some bumps, as we say in English, that you have to overcome, and some hurdles you have to overcome. But that's why we love this job. I love this job. I love what I do. And I've been very happy with the attitude of the players. Their willingness to work, their willingness to improve, their willingness to play a different way. I've been very impressed with the staff, with the club, and I'm very happy with how we are moving at the moment. And you know, there's a lot of work to do, but for now, we're excited what can happen today, tomorrow, and in months to come. Όπως είπα νωρίτερα, είναι δύσκολο, αλλά αυτό είναι δύσκολο και για τον διοικητή και για τον πρόεδρο. Είμαστε εδώ για τον ίδιο στόχο, να αρχίσουμε με μια εποχή. Καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες. Είμαστε όμως φιλόδοξοι, θα είμαι τυχερός. Γιατί όλοι βλέπουν πάρα πολύ σκληρά, μέρα τη νύχτα, γνωρίζει την ιστορία. Και είμαι ενθουσιασμένος για αυτό που μπορεί να κάνει. Εστιάζει μόνο στα θετικά και αγαπά ιδιαίτερα το πώς δουλεύουν οι παίκτες με τα νύχτα, ότι είναι ενθουσιασμένοι, έχουν θέληση να δουλέψουν
ένα διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν δυσκολίες, προσπαθήσαμε να τις καταλάβεις. Θα ήθελα να το ρωτήσω ποια εικόνα έχει σχηματίσει ως τώρα για τον Ιωνικό Ποδόσφαιρο, αν έχει προλάβει να δει αυτά που θέλει και ειδικά στην κατηγορία την οποία θα σχηματάσει η ομάδα, αν έχει εικόνα για τους αντιπάλους. Yes, what I have seen so far, certainly in the second division where we are playing, it's a very competitive, very passionate, and everyone has a real desire to win the game of football. And I've already seen in pre-season the passion of the players from both teams that we play. So we know the challenge that we face, and Xanthi is a big name. Everyone will want to beat us, and so we have to be ready for this challenge, be ready for every hurdle that is in front of us, and we want to be strong enough that we can get through all these difficulties and show our quality to get the 3 points in every match. That's what we aim for. Με όσα έχει δει, όλοι οι παίκτες είναι ανταγωνιστικοί, έχουν πάρει τους παίκτες να κερδίζουν τους αγώνες, γνωρίζουν τις δυσκολίες, άρα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Θα σας πω, κύριε Πόπουλος, καλώς ήρθατε στην Ξάνθη. Έρχεστε από την Αυστραλία με πολλές επιτυχίες στο προφίλ σας ως τεχνικού. Ιστάσατε να πείτε το ναι στην πρόταση του Βιλ Πάπας. Εξαιτίας του γεγονότος, σκεφτήκατε καλά, εξαιτίας του γεγονότος η ομάδα υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία. I didn't hesitate, and the reason for that is the vision of our president, the vision of our CEO. This was the key to convincing me that this is a fantastic project to accept. A project with so much potential and so many people that want to work towards making this club a special club in the future and back in the Super League. And I've been very impressed with how everyone's working at the club. I've been impressed with the city. It's a very nice city to live in. I'm sure that people will be very supportive of us when they see all the hard work coming on the pitch on the weekend. And I think the vision very clearly from the club made it very easy to accept, and also for the coaching staff and everyone associated with the club. We are all sold by the vision. It's not just me, the head coach. Everyone that's here at this club is working so hard because we all believe in the vision of the owner and the ownership. And together we all want to play our part and play an important role in achieving this. Όχι, δεν έστασα καθόλου, γιατί το όρμα του Προέδρου και του Ιδιοκτήτη του έδειξαν ότι αυτό το project είναι πολύ ελπίδα χώρο. Γιατί όλοι οι θέλουν να εξετάσουν στη Super League. Είμαι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος με την πόλη και τον κόσμο. Όσοι σχετίζουν με το club έχουν το ίδιο όραμα και θα δουλέψουν πάρα πολύ στο έργο του. Τρία στιγμή ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι είναι παραγωγήσιμα για τις συστηματικές εταιρείες της Άντρη από όλο το πρωί και την πρώτη θέση στην άνοδο. Τον γεννήσει περισσότερο άνθρωπο σε αυτό. Και θα είναι αποτυχία αν δεν έρθει την πρώτη χρονιά αυτή την πρώτη θέση.
expectation is always important, and a football club like Santi should have high expectations. It's how it should be, and that's the challenge that I accept. We understand what we are trying to do, and I'll let other people judge at the end of the season what is success and what is not success. But I know that we are having success each day so far. Thank you.